μέγα το ζήτημα που προέκυψε από τη φωτό του Τατάρ ψευδοπροέδρου του ψευδοκράτους και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αλλά επειδή όλε τι απόψει πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και δεν είδα στα ελληνικά μίντια ακόμη, ψάχνω κι εγώ παντού στα τουρκικά. Ιδού το tweet Τίνο του 18 χρόνια εκπροσώπου τη Μιλιέτ Κύπρου δημοσιογράφη και συγγραφέα. Τη γράφει αφού έχει ανάρτηση την επίμαχη φωτό τα τάρψ. Ψεύδο πρόεδρο, ψεύδο κράτους, μετά του πρωθυπουργού μας, γράφει ο Σιφά Καραχασάν. Πηγαίνετε να το βρείτε κι εσείς και μεταφράστε το, να εκπλαγείτε. Τονίζει αν είναι δυνατόν. Αυτά είναι ψέματα. Αλλά τι τονίζει, είχε την ευκαιρία ο πρόεδρος του Σοτατάρ να συναντηθεί μαζί του με τον κύριο Μητσοτάκη της Βρυξέλλες. Ο Τατάρ υπενθύμησε στον Μητσοτάκη γιατί ήθελαν μια λύση δύο κρατών στην Κύπρο και τα άδικα εμπάργκο που επιβλήθηκαν στους Τούρκους. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε επίσης την ομοσπονδιακή λύση. Οι θύνοντές μας επ' αυτού τι κάνουν, χρόνια μαγειρεύουν ομοσπονδία, οι εχθροί μας, νυνκετέος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άγγλοι μέσα από τα ρεπορτάζ μου τους είδατε, που είναι κατάπτυστοι. Δείτε και όταν συνομιλεί με την διπλωμάτη του ΟΕΕ, την κυρία Τζέιν Χολιούτενιν. Τη της τονίζει μη κοιτάτε πόσο μικρό κράτος είμαστε εδώ σε αυτή τη γωνιά. Σκεφτείτε τα 85 εκατομμύρια Τούρκους πίσω μας. Τονίστηκαν και τα της ανάπτυξης Ανατολικής Μεσογείου και άλλα διαβάζουμε και φρίτουμε. Επ' αυτών στάση δράση ηθινόντων αναμένομεν.